Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για να μπει οικό στο χάρτη του τουρισμού υγείας παρουσίασε στη σημερινή συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης με αφορμή το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα με θέμα τουρισμός υγείας και ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο νησί μας. Η διοργάνωση του συνεδρίου υποστηρίζεται από τον Δήμο ΚΟ, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του επισήμανε πως η ΚΟΣ έχει αποκτήσει εξωστρέφεια, έχει φωνή στην ΚΕΔΕ και στα περιφερειακά όργανα. Ο Δήμος ΚΟ έχει καθορίσει στρατηγικούς στόχους με σχεδιασμό για την επόμενη 20ετία. Στο συνέδριο, ο Δήμαρχος ΚΟ ως εισηγητής θα παρουσιάσει τους 5 άξονες με τους οποίους θα κινηθεί για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, ενώ θα αναφερθεί και στις άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα πρέπει η πολιτεία να παρέμβει. Ας δούμε το βίντεο. Η ΚΟΣ, που ήταν κλεισμένη στο καβούκι της τα προηγούμενα χρόνια, η φοβική ΚΟΣ, η ΚΟΣ που έδινε τροφή στη γραφικότητα, έχει τελειώσει οριστικά. Και δεν τελείωσε ξαφνικά και επειδή σε κάποιους ήρθε στο μυαλό να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά ως διοίκηση στο νησί. Την περίοδο της κλειστοφοβικής ΚΟ την έκλεισαν με την ψήφο του συμπολίτες της ΚΟ. Ο Δήμος μας έχει ισχυρή παρουσία και φωνή τόσο στην Κεντρική Ένωση Δήμων όσο και σε όλα τα άλλα περιφερειακά όργανα. Καταθέτει προτάσεις και προωθεί συνεργασίες όπως η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου για τον τουρισμό υγείας, η οποία είναι μια κίνηση που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ενισχύει την εικόνα του νησιού αλλά και δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε μια νέα μεγάλη ιδέα και προοπτική για το νησί μας που συνδέεται με την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Παντούλη, που αποδέχτηκε την πρότασή μας να διοργανωθεί αυτό το μεγάλο συνέδριο. Ένα συνέδριο το οποίο δεν περικλείεται μόνο σε επίπεδο της χώρας μας, αλλά είναι ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό, που η επιλογή της ΚΟ ήταν συγκεκριμένη και λόγω της ιστορίας της, αλλά κύρια και λόγω του μεγάλου προγόνου μας του Ιπποκράτη. Το συνέδριο, όπως ξέρετε, ξεκινά το Σάββατο πρωί και δίνει τη δυνατότητα και σε εμάς να παρουσιάσουμε ένα ακόμα μέρος από το σχέδιό μας για την ΚΟ του 2023, που είναι η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στο νησί. Μιλούμε για την ΚΟ του 2023 με σχεδιασμό για την επόμενη 20ετία, έτσι ώστε από τη νέα δημοτική περίοδο να μπουν οι βάσεις και να προχωρήσουν τα βήματα όπου έχουν μπει ήδη οι βάσεις για την ανάπτυξη του νησιού και την περαιτέρω πρόθεσή του τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Το σχέδιο αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε δεν είναι σχέδιο του ομιλούντος, ούτε σχέδιο αποκλειστικά και μόνο της Δημοτικής Αρχής Κυρίτση. Ανήκει σε όλους τους πολίτες, έχει σημείο αναφορά στην ΚΟ, είναι ανοιχτό στον εμπλουτισμό με προτάσεις από φορείς του νησιού και από πολίτες. Ως νησί, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, πρέπει να διαφοροποιούμε διαρκώς το τουριστικό μας προϊόν, να προσθέτουμε νέα στοιχεία σε αυτό, να ανοίγουμε νέες αγορές και να φέρουμε νέους επισκέπτες, εν τέλει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το σκληρό ανταγωνισμό που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία του τουρισμού. Η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, όπως είπα πριν, έχει σχέση και εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΟ του 2023. Είναι δεδομένο ότι κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον σχεδιασμό διαδραματίζει η πολιτεία. Η πολιτεία η οποία οφείλει να διαμορφώσει το πλαίσιο για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας. Αυτή τη στιγμή πρέπει η πολιτεία να προχωρήσει σε άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις. Θεσμικές παρεμβάσεις και αποφάσεις που δεν υπάρχουν μέχρι τώρα και αφορούν πρώτον στο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας στα ξενοδοχεία. Δεύτερον, την πιστοποίηση των παροχών υπηρεσιών υγείας. Τρίτον, τη δημιουργία ενός ελκυστικού φορολογικού πλαισίου για επενδύσεις στο συγκεκριμένο τομέα.
Τέταρτον, το πλαίσιο που θα επιβάλλει κλάστερ συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και ιατρικά ή διαγνωστικά κέντρα ή κέντρα ευεξίας. Και τέλος, την ενίσχυση των υποδομών δημόσιας υγείας, γιατί το νοσοκομείο της ΚΟ απέχει πολύ από το ιδεατό επίπεδο μιας δομής που μπορεί να υποστηρίξει τον τουρισμό υγείας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού και του λοιπού προσωπικού που εργάζεται σε αυτό το νοσοκομείο. Αυτά που είπα πριν είναι προαπαιτούμενα που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν εξαρτώνται από εμάς. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος της ΚΟ στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού υγείας στο νησί. Προσέλκυση επενδύσεων στην οποία ο Δήμος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και των αρμοδιοτήτων που του δίνει η νομοθεσία, μπορεί να παρέμβει υποβοηθητικά προκειμένου να επιταχυνθούν αυτές οι επενδύσεις και να είναι ανταποδοτικές γρήγορα προς τους πολίτες της ΚΟ. Επίσης, από την πλευρά μας, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να μπει το νησί στο χάρτη των προορισμών τουρισμού υγείας. Επίσης, να σας πω ότι η πρόθεσή μου είναι να ενημερώσω τις δημοτικές παρατάξεις για όλο αυτό το πράγμα που σας παρουσίασα τώρα, για το σχεδιασμό που σας παρουσίασα. Βεβαίως, θα με ρωτήσει κάποιος, ποιες παρατάξεις? Αυτές οι οποίες έχουν δείξει διάθεση συνεργασίας, συμμετοχής και συναπόφασης ή, αν θέλετε, συμμετοχής στην δημιουργία της τελικής πρότασης. Στην κατάθεση τελικής πρότασης. Γιατί το έχουμε ξαναπροσπαθήσει. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι ήδη υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με τον συνάδελφο, τον πρώην Υπουργό, τον Αριστοτέλη τον Παυλίδη, ο οποίος όχι μόνο καταθέτει προτάσεις, αλλά και αυστηρός κριτής των προτάσεων αρκετές φορές είναι, σε βαθμό να με στεναχωρεί ή να με προκαλεί. Όμως είναι θετική ακόμα και η αντίθετη άποψη, γιατί πολλές φορές βελτιωνόμαστε και αλλάζουμε. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους. Ο κύριος Ζερβός έχει επιδείξει μια διάθεση συνεργασίας και ένα πνεύμα συνεργασίας με κατάθεση προτάσεων σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ήταν και από αυτούς ο οποίος, παράταξή του, που ευθασώς μιλά για την ΚΟ του 2023 μέσα από την αναδιάταξη της λειτουργίας της πόλης, ίσως και των άλλων πόλεων που έχουμε, γιατί δεν μιλάμε για πια χωριά. Με την κυρία Μακρύ υπάρχει μια σχέση ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού, με τις όποιες απόψεις μπορεί να έχει, διαφορετικές απόψεις που έχουμε. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα επιδιώξουμε να εμπλουτιστεί αυτό το σχέδιο με τις προτάσεις, αλλά κυρίως με τη συμμετοχή φορέων, επιχειρηματιών και παρατάξεων. Σε κάθε περίπτωση, και για πρώτη φορά θεωρώ, η ΚΟΣ έχει ένα σχέδιο για τον τουρισμό υγείας με μέση, αρχή και τέλος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κατά καιρούς καταθέτουμε προτάσεις ή κάνουμε μια ανακοίνωση χωρίς να έχει αρχή, μέση και τέλος, και αυτό δεν βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξη, ανάλυση ή επεξεργασία αυτού του σχεδίου, με αποτέλεσμα να παραμένει απλά μια εξαγγελία. Κλείνω λέγοντας ότι μέσα από τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου δεν μας δίνεται απλά ευκαιρία να επικοινωνήσουμε, αλλά και να καταστήσουμε αναπόσπαστο μέρος της ατζέντας του αύριο, τον τουρισμό υγείας, και μια σειρά από δράσεις οι οποίες απαιτούνται για την ΚΟ του μέλλοντός μας, για την ΚΟ των παιδιών μας. Στη συνέχεια το δελτίο μας, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μερίδα που διοργάνωσε ο τομέας τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας με θέμα κρουαζιέρα, θαλάσσιος τουρισμός, λιμενική πολιτική. Προτάσεις για την επόμενη μέρα. Στο ναυτικό όμιλο, στον Πειραιά, ο τομεάρχης τουρισμού και βολευτής Δωδεκανήσου, ο κ. Μάνος Κόνσορας, στην ομιλία του παρουσίασε τις προγραμματικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Ο κ. Κόνσορας αναφέρθηκε στην αλλαγή του φορολογικού πλαισίου για το θαλάσσιο τουρισμό, επισημένοντας ότι πρέπει να επαναξεταστεί η εφαρμογή του τέλους πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων, γιατί δεν αποτρέπει μόνο την προσέλκυση νέων σκαφών στις ελληνικές μαρίνες, αλλά απομακρύνει και τα σκάφη που ήδη βρίσκονται σε αυτές. Σε διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δίκτυα μεταφορών μετά το 2020, συμμετείχε ο Ηλίας Καματερός ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κ. Καματερός τοποθετήθηκε στην τρέχουσα κατάσταση των δικτύων μεταφορών και τις μελλοντικές προοπτικές. Ταυτόχρονα ενημέρωσε για το πρόβλημα της ερημοποίησης των νησιών της χώρας μας εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του αυξημένου κόστους μεταφοράς και της δυσκολίας στην πρόσβαση βασικών αγαθών όπως υγεία, παιδεία, δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τους κατοίκους της υπόλοιπης Ευρώπης, τονίζοντας ότι
οι ενιαίοι κανόνες που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εφαρμόζονται οριζόντια χωρίς να πάρουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στη συνοχή αλλά επεκτείνουν τις ανισότητες. Με κάθε λαμπρότητα να περάσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ του δελτίου μας, να πάμε στην γειτονική Νήσιρο. Με κάθε λαμπρότητα τελέστηκε χθες το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Ευσπερνός και η λιτάνευση της εικόνας προς τιμή του Αγίου Ιερομάρτυρος Νικήτα του Νησιρίου στο Μανδράκι της Νησίρου. Προσκεκλημένη του Σεβασμιωτάτου Μετροπολιτικού και Νησίρου κ. Ναθαναήλ για τη φετινή πανήγυρη του Αγίου ήταν ο Σεβασμιότατος Μετροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινωσών κ. Μάρκος, ο Σεβασμιότατος Μετροπολίτης Ήμις, Στήλου, Χάλκης και Καστελορίζου κ. Χρυσόστομος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ολύμπου κ. Κύριλλος. Oh,
Τέλεια Μαρία μας, τέλεια! Α, καλησπέρα! Να περάσουμε τώρα στις υπόλοιπες ανακοινώσεις του Δελτίου μας. Την πρόσληψη 68 ατόμων για την υπηρεσία καθαριότητας ανακοίνωσε ο Δήμος ΚΟ. Αιτήσεις θα γίνονται δεχτές μέχρι Δευτέρα 25 Ιουνίου. Σε άλλη ανακοίνωση, η Κοινοφιλής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Πρόνοιας Υγείας και Αστικής Κοινωνίας Δήμου ΚΟ ανακοινώνει την ένταξη του Βορένιου ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου ΚΟ στη δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για την περίοδο 18-19. Καλούνται τώρα οι ενδιαφερόμενοι γυναίκες και άντρες να συμπληρώσουν για να υποβάλουν ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΤΕΑ την φόρμα αίτησης συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Οι αιτήσεις όμως συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 3 Ιουλίου.
Πρόσληψη 37 ατόμων εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα δακτοκτονίας έτος 2018 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Για την Περιφέρεια Ενότητα ΣΚΟ προσλαμβάνονται 5 άτομα που κατανέμονται στις δημοτικές κοινότητες ΣΚΟ Αντιμάχιας Καρδάμενας, Φενδιού, Πηλίου και Κεφάλου, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου στη Ρόδο. Τώρα για πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2241-364-926 και 2241-364-912. Ξανά πρόεδρος στις εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β' Δωδεκανήσου, ο κ. Κιδωνάκης, μετά από τις αρχιερεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 16 του μήνα με γραμματέα τον Μιχάλη Σπανάκη. 23 μαθητές από δημοτικά σχολεία του νησιού μας συμμετείχαν με επιτυχία στη δεύτερη φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής Φυσικών Αριστοτέλης που οργάνωσαν το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την εκπαίδευση και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στο χώρο του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου στις 19 Μαΐου. Βγαλμένη από τα παραμύθια εκθεσινή καλοκαιρινή γιορτή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πηλίου. Μια γιορτή αφιερωμένη στα κλασικά παραμύθια του Εσώπου που όλοι έχουμε αγαπήσει. Η επιτυχημένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Πηλίου με τη συμμετοχή πολλών γονέων, συγγενών και φίλων. Σας καλωσορίζουμε στην καλοκαιρινή παράστασή μας για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Κάθε χρόνο τα παιδιά δουλεύουν μια θεματική ενότητα και την σηματοδοτούν με την καλοκαιρινή παράσταση. Φέτος, με αφορμή την εβδομάδα για το παιδικό βιβλίο του ΔΟΠΑΦΣ, όπου πήρε μέρος στο σχολείο μας, τα παιδιά επεξεργάστηκαν τον Έσωπο. Το δικό μας παραμυθά. Ο Έσωπος ήταν αρχαίος Έλληνας μυθοποιός. Όλους τους μύθους του τους διηγόταν. Πέρασαν από στόμα σε στόμα, σε μικρούς και μεγάλους, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ήρωες είναι κυρίως ζώα που μιλούν και συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. Τα αφηγήματά του είναι ιστορίες από την καθημερινή ζωή και τη φύση και πάντα έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Αυτό θα προσπαθήσουν τα παιδιά να σας μεταφέρουν με την σημερινή παράστασή τους και με καλοκαιρινή διάθεση. Να ευχαριστήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα τα παιδιά και τις δασκάλες, το βοηθητικό προσωπικό, το Σύλλογο Γονέων, την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού για την άριστη συνεργασία όλη τη χρονιά και για όλα όσα προσέφεραν στο σχολείο μας και στα παιδιά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Είστε πάρα πολλοί, με όποια ιδιότητα και αν είστε εδώ. Είτε είστε παππούδες, είτε είστε γιαγιάδες. Φαντάζομαι θα υπάρχουν εδώ, εκτός από τους γονείς, και θείοι, ή νονές. Όλοι όσοι είμαστε εδώ μας ενώνει κάτι. Νομίζω ότι μας ενώνει η αγάπη για αυτά τα αγγελούδια που είναι μέσα και κάνουν φασαρία, για αυτά τα σκανταλιάρικα μουτράκια που σε λίγο θα αρχίσουν να μας να διαδραματίζουν, να μας αφηγούνται παραμύθια από τον Έσωπο χρυσά. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε η ζωή τους ολόκληρη να είναι ένα παραμύθι και πάντα το τέλος να είναι καλό, να είναι όμορφο, να έχει αίσιο τέλος. Να ευχηθούμε υγεία σε όλους σας, να είστε πάντα δίπλα τους, να βοηθάτε τα παιδιά, αλλά και τα παιδιά των παιδιών σας. Να πω εδώ ότι από το σχολείο Χρύσα και δεν χρειάζεται να σε παίρνει το παράπονο, δεν θα φύγουν τα παιδιά πολύ μακριά, θα πάνε λίγο παρακάτω. Το πρωί μπορεί να σου λένε καλημέρα και οι γονείς τους, οπότε εσείς συνεχίζετε, κάνετε δρόμενα σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία μας. Βλέπω και τον κύριο Μάγκη εδώ, οπότε νομίζω ότι δεν θα έχετε κανένα θέμα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να απολαύσουμε τα παιδιά. Μετά από 2 χρόνια στη θέση της Προέδρου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού,
Θα ήθελα για άλλη μία φορά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την επιτυχή συνεργασία μας και με την ευχή να βρεθούν συνεχιστές του έργου μας. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς σταθήκαμε δίπλα στα παιδιά μας και στο σχολείο γενικότερα. Θα ήθελα να πω κάτι στα παιδιά μας. Τους εύχομαι το καλύτερο στη ζωή τους, καλή πρόοδο και κυρίως υγεία για να αξιοποιήσουμε τα εφόδια που τους δίνουν οι γονείς και οι δασκάλες τους. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Χρύσα, αγαπητές δασκάλες, καθώς και σε όλο το προσωπικό του σταθμό, σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και ελπίζω να συνεχίσετε να εργάζεστε για τον καλό των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την άψογη συνεργασία που είχατε. Εύχομαι σε όλους σας καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μια ζωή εσώπου μύθι, το φαΐ σου για να τρως, το κουκί και το ρεβίθι, η χελώνα κι ο λαγός. Πώς έχω το να γυρίσει η παραμύθι, να θυμίσει η αγάπη και η ομόνια, κάτω σπάθες και κανόνια. Κατεβήκαμε μια μέρα στο λιτό χώρο πιο πέρα, παραμύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι έβοχισε και συναγέννη. Κοιτάνε στα λίπια λύπη κι ο μικρός βοσκός τρομάζει. Συνέχεια το δελτίο μας στο πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων 18 η Οδοπαύς ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος με τίτλο «Δημιουργική Απασχόληση για παιδιά σχολικής ηλικίας στο κτίριο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού» από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 1 για την περίοδο από 2 Ιουλίου ως 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων 18, ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Αρτιστικό σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΒΣ διοργανώνουν έκθεση καστικού περιεχομένου από αύριο Παρασκευή ως την Κυριακή στην πρώην Εβραϊκή Συναγωγή Χαύρα. Οι ώρες που είναι επισκέψιμες για το κοινό είναι οι εξής, από τις 7 έως τις 9. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 7. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου και Μουσικής με την παράσταση την Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 8.30 μουσική παράσταση «Η αγάπη τραγουδιέται πάντα» των σχολείων της Κοακής Ενδοχώρας. Συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα των σχολείων Δημάχιας και Ζυπαρίου στο Ρωμαϊκό 2. Μια ακόμη θεατρική παράσταση «Κοιμωμένη ξύπνηση» από τους μαθητές του πρώτου Γελκό Ιπποκράτειο την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις 8 στο Χειμερινό Ορφέα. Συνεχίζονται επίσης οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις των παιδικών σταθμών του Δήμου ΚΟ. Σήμερα η γιορτή του Παιδικού Σταθμού Αμερικής με τίτλο «Η νύχτα μυρίζει για σημεί» στις 7 στο Λαογραφικό Μουσείο Χάνη και αύριο η γιορτή του Παιδικού Σταθμού της Αβέροφ με τίτλο «Το παραμύθι με τα χρώματα» στις 7.30 στην Παιδική Χαρά Πάσα Νικολάκη. Και μετά από αυτές τις ανακοινώσεις να περάσουμε και στις αθλητικές ειδήσεις. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ένα μεγάλο αθλητικό event στην Ίσιρο. Θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος ημιμαραθώνιος τρέχοντας στον κρατήρα Νησίρου με συμμετοχές πολλών αθλητών από την περιοχή μας. Πάμε τώρα και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού.
Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μετά την πρόγνωση του αυριανού καιρού, φτάσαμε στο τέλος. Έτσι κατέγραψε η κάμερα της Δημοτικής Τηλεόρασης τη σημερινή επικαιρότητα. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ.